Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 10 του μηνός. Είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ την ειδησιογραφία, τα βασικά της θέματα. Και φυσικά μια ειδησιογραφία η οποία στέκεται σε τι άλλο, σε αυτό το σπαραγμό και την καταστροφή, το θάνατο και την ανησυχία για την επέκταση του πολέμου στη γη της Γάζας, στη γη της Παλαιστίνης, με τις αποχρώσεις δυναμικές για όλη την ευρύτερη περιοχή. Πάμε να δούμε αυτό το οποίο εξελίσσεται και τη στάση την οποία φαίνεται να τηρεί αλλά να επανακαθορίζει η ηγεσία της γείτονος χώρας, Τουρκίας. Όλο και πιο βαθιά στον Παλαιστινιακό θύλακα εισχωρεί ο Ισραηλινός στρατός που υποστηρίζει ότι σκότωσε μαχητές της δύναμης Νουκπα της Χαμάς που συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Μεταξύ των μαχητών ήταν ο Αχμέτ Μούσα, διοικητής Λόχου, και ο Μαρ Αλχίντι, διοικητής Δημηρίας, και οι δύο βρίσκονταν στη Δυτική Τζαπάλια. Ο Αχμέτ Μούσα ήταν ένας από τους διοικητές της εισβολής στη βάση Ζικίμ, το Κιμπούτς Ζικίμ και το φυλάκιο Γιφράτς. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, ηγήθηκε των επιθέσεων κατά των στρατευμάτων των Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Δυτικής Τζαμπάλια, αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός. Επιπλέον, σκοτώθηκε ο επικεφαλής της συστοιχίας ελεύθερων σκοπευτών της βόρειας ταξιαρχίας της Χαμάς, Μοχάμετ Καχλούτ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει. Σύμφωνα μάλιστα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων Σαχάμπ, αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 4 νοσοκομεία στη Γάζα. Σύμφωνα με το πρακτορείο, προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια των νοσοκομείων και 7 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, πως σκοπός του δεν είναι ούτε να κυβερνήσει, ούτε να κυριεύσει, ούτε να επιβάλλει νέα κατοχή στη λωρίδα της Γάζας, ενώ διαβεβαίωσε πως ο στρατός της χώρας του προχωρά εξαιρετικά καλά στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς. Σύμφωνα με την άποψη του κυρίου Νετανιάχου, η ένοπλη σύραξη δεν τορπίλησε τη διπλωματική δύναμη και προέβλεψε πως οι συνθήκες θα είναι όριμες για την επανέναρξη των συνομιλιών, αφού καταστραφεί η Χαμάς. Πιστεύω πως θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Στην πραγματικότητα, αφού νικήσουμε, πιστεύω πως θα είναι ακόμα πιο όριμες, υποστήριξε. Κάτι το οποίο δεν θα αποδεχθούμε είναι η κατάπαυση του πυρός. Κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς θα σήμαινε παράδοση και δεν θα υπάρξει τέτοια χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, απαντώντας σε ερώτηση για τις συνομιλίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Όμως, αποδεχτήκαμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς διαδρόμους για τη διέλευση των αμάχων από το βόρειο και νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε. Προσπάθησε επιπλέον να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που σχηματίστηκαν έπειτα από δηλώσεις που έκανε προημερών, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνησή του δεν έχει πρόθεση να επιβάλλει μακρόχρονη κατοχή στη λωρίδα της Γάζας. Δεν επιδιώκουμε να κυβερνήσουμε στη Γάζα, δεν επιδιώκουμε να την καταλάβουμε, να επιβάλλουμε κατοχή, αλλά να αποκτήσει, όπως και εμείς, καλύτερο μέλλον, είπε. Πρόσθεσε πως δεν έχει σκοπό να εκτοπίσει οποιονδήποτε, διαψεύδοντας σενάρια περί εκδίωξης του πληθυσμού του θύλακα. Ερωτηθείς ποιο είναι το σχέδιό του για το μέλλον της λωρίδας της Γάζας, τόνισε ότι θα χρειαστεί αξιόπιστη δύναμη στον Παλαιστινιακό θύλακα, αφού τελειώσει ο πόλεμος με το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα, για να προλαμβάνονται κίνδυνοι για τη χώρα του, για να μην επαναληφθεί, όπως το έθεσε, επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου, η πιο πολύ νεκρή από καταβολή του Εβραϊκού κράτους το 1948. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Παλαιστινιακός θύλακας θα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί, να αποριζοσπαστικοποιηθεί και να ανοικοδομηθεί. Αμερικανοί αξιωματούχοι κρίνουν πως είναι η Παλαιστινιακή αρχή αυτή που θα πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο. Η Χαμάς κέρδισε στις εκλογές τη Φατάχ του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, προτού διώξει τις δυνάμεις της από τη λωρίδα της Γάζας το 2007. Παλαιστίνοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Αμπάς, τονίζουν πως για να επιστρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή στη λωρίδα της Γάζας, πρέπει να υπάρξει ευρύτερη λύση του Μεσανατολικού. Ο πρωθυπουργός του κ. Αμπάς, ο Μοχάμετ Στάγεχ, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS αυτή την εβδομάδα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα επιστρέψει στη λωρίδα της Γάζας πάνω σε Ισραηλινό άρμα μάχης. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σε αντίπεινα για πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα καμικάζι σε σχολείο της Ειλάτ, στα νότια, που κατά αυτόν προήλθε από τη Συρία, έπληξε την οργάνωση που το διεξήγαγε στο Συριακό έδαφος, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για τη Χεσμπολάχ του Λιβάνου, αλλά χωρίς να αναφερθεί σε αυτήν ονομαστικά. Πρόσθεσαν πως καθιστούν το Συριακό καθεστώς υπεύθυνο για κάθε τρομοκρατική ενέργεια προερχόμενη από το έδαφος του.
Την επέτειο θανάτου του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ τίμησε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο Προεδρικό Μέγαρο, κάνοντας αναφορές και πάλι στη Γάζα και εξαπολύοντας νέες βολές κατά του Ισραήλ, οι πρακτικές του οποίου στοχεύουν και την Τουρκία, όπως υπονόησε. Απευθυνόμενος στο Ισραήλ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ δοκιμάζει την υπομονή και της Τουρκίας με την ψευδαίσθηση που καλλιεργεί περί γης της επαγγελίας ή με την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, ενώ έκανε λόγο για σφετερισμό των Παλαιστινιακών εδαφών από ένα φασιστικό κράτος. Αυτοί που σφετερίστηκαν βίαια τα εδάφη όπου ο Παλαιστινιακός λαός ζει εδώ και χιλιάδες χρόνια, προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα κράτος σε αυτή τη γη, η ιστορία του οποίου είναι μόλις 75 ετών και η νομιμότητα του οποίου είναι αμφισβητήσιμη λόγω του φασισμού τους. Δεν αρκέστηκαν σε αυτό, δοκιμάζουν την υπομονή μας με τις ψευδεστήσεις τους περί γης της επαγγελίας, η οποία περιλαμβάνει και την επικράτεια της χώρας μας και τις απειλές τους για χρήση πυρηνικών όπλων. Παρά την τεχνολογική τους υπεροχή και την ανήθικη τυραννία που ασκούν, έρχεται η μέρα που αυτοί που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αθώα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους της Παλαιστίνης, να ξυπνήσουν από αυτό το χονδροειδέστατο όνειρο. Στη Γάζα συντελείται μια καταστροφή, μια τραγωδία, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, δήλωσε και πάλι ο Τούρκος Πρόεδρος. Σίγουρα θα λογοδοτήσουν για τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, από αγέννητα μωρά μέχρι αθώα παιδιά και καταπιεσμένες γυναίκες. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας όλων των Παλαιστινίων, ιδιαίτερα των κατοίκων της Γάζας που αγωνίζονται για την προστασία της πατρίδας και της ζωής τους. Με τη δύναμη που λαμβάνουμε από τη φωνή της κοινής συνείδησης, θα στηρίξουμε τη βούληση του λαού της Γάζας να μην εγκαταλείψει τα σπίτια και τα εδάφη του μέχρι τέλους, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε και την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, εξαπολύοντας μύδρους εναντίον της περί απροκάλυπτα εχθρικής τάσης απέναντι στην Άγκυρα. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απροκάλυπτα εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει την ελπίδα να απαλλαγεί από τη στρατηγική τυφλωσή της, σημείωσε χαρακτηριστικά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στην συνάντηση της ελληνικής και της κυπριακής ηγεσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έγινε, την ονομάζουν, διακυβερνητική σύνοδος Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, επεσήμαναν την σημασία της συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα τις αναγκαιότητες σεβασμού πάνω στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά της γείτονος χώρας, δηλαδή από την πλευρά της Τουρκίας. Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Αυτή τη ρίση του Αριστοτέλη επιβεβαιώσαμε σήμερα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη που ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ολομέλειας της πρώτης διακυβερνητικής συνόδου Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως αυτή τη σύνοδο ισχυροποίησαν τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας το ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως πυλώνες ασφάλειας στην ταραγμένη Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η συμπόρευση αποτυπώνεται και στο κοινό ανακοινωθέν για το Κυπριακό, το οποίο αποτελεί εθνική προτεραιότητα, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Η θέση περί δύο κρατών είναι παντελώς απαράδεκτη για εμάς. Προσβλέπουμε στον άμεσο ορισμό νέου απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπογράμμισε σημειώνοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνδράμει στις προσπάθειες να αναχαιτιστούν μεθοδεύσεις που παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι παράλληλα η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σημειώνοντας πως αυτή η πρόοδος θα είναι και προς όφελος του Κυπριακού. Προχωράμε, είπε, στην ανάπτυξη πάντα με μεταρρυθμιστική βούληση. Μπορούμε να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και τεχνογνωσίες από πολλούς τομείς. Και ανέφερε επ' αυτού τα ψηφιακά, την πολιτική προστασία και την ναυτιλία. Αναφερόμενος στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι με τον κύριο Χριστοδουλίδη στη διάσκεψη στο Παρίσι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα. Ελλάδα και Κύπρος υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Διαχωρίζουμε την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό και την ηγεσία του. Αθήνα και Λευκωσία είναι υπέρ της άμεσης απελευθέρωσης όλων των ομήρων χωρίς όρους.
Προτεραιότητά μας είναι να συνδράμουμε με ανθρωπιστικές παύσεις και μέσω διαδρόμων βοήθειας για να βοηθήσουμε τους αμάχους της Γάζας, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχάρει τον Κύπριο Πρόεδρο για την πρωτοβουλία του για αναζήτηση θαλάσσιων διαδρόμων. Είναι πολύ μελετημένη. Βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να συμμετέχουμε εμπράκτως εφόσον αντιμετωπίσουμε τις αρκετές τεχνικές δυσκολίες. Δεν λησμονούμε πως η οριστική λύση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική, βιώσιμη λύση δύο κρατών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η πρόοδος των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας θα βοηθήσει και στην επίλυση του Κυπριακού, τόνισε από την πλευρά του Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, λέγοντας πως η προοπτική ενίσχυση στις σχέσεις Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία επιθυμούν τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα, περνά από την πρόοδο στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της πρώτης διακυβερνητικής συνεργασίας και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, τονίζοντας πως το μείζον πλέον είναι η παρακολούθηση υλοποίησης αυτών των αποφάσεων. Τόνισε παράλληλα ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι άριστες και εξαιρετική η συνεργασία τους. Αλλά όπως είπε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και υπάρχει πάντοτε περιθώριο καλύτερων δράσεων και συνεργασιών. Ανέφερε παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών με την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το 112 και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ενώ σημείωσε ότι μέσω της διακυβερνητικής συνεργασίας επιτυγχάνεται και καλύτερος συντονισμός σε ολόκληρο το φάσμα του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο σε άμυνα και εξωτερική πολιτική. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι αυτές επηρεάζουν άμεσα Κύπρο και Ελλάδα, όπως και η αστάθεια στην περιοχή, προσθέτοντας ότι οι χώρες μας έχουν ήδη προβεί σε επαφές και πρότειναν λύσεις ως παράγοντες σταθερότητας στην περιοχή, όπως ο θαλάσσιος διάδρομος βοήθειας στη Γάζα, για τον οποίο ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος στην περιοχή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης. Τέλος, υπογράμμισε ότι συμφωνήθηκε η αναβάθμιση της συνεργασίας σε θέματα παιδείας με έναν μηχανισμό άμεσης επίλυσης των προβλημάτων των φοιτητών, οι οποίοι σπουδάζουν σε Ελλάδα και σε Κύπρο, σε θέματα ναυτιλίας και σε άλλους κρίσιμους τομείς. Το σημαντικότερο όμως είναι η παρακολούθηση υλοποίησης όλων όσα συμφωνήθηκαν σήμερα, επανέλαβε ο κ. Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι έχουν δρομολογηθεί αποφάσεις και σε άλλα θέματα, όπως στο άσυλο και στη μετανάστευση, με ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων για τις δομές φιλοξενίας, ιδιαίτερα για ευάλωτους και τους ασυνόδευτους ανηλίκους, αλλά και στο πεδίο των επιστροφών. Κυρίες και κύριοι, αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Αφενός, μεν έχουμε τη διαγραφή των γνωστών στελεχών, αφετέρου δε έχουμε ανακοίνωση αποχωρήσεων όπως ο Γιώργος Σταθάκης και ο κύριος Βούτσης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Είναι ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι εξελίξεις. Έκανε παρέμβαση ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι θα προχωρήσει ένα δημοψήφισμα στη βάση για το αν συμφωνεί η οργανωμένη βάση του κόμματος όσον αφορά την διαδικασία και διαχείριση των στελεχών που απομακρύνονται μέσω της διαγραφής. Λεπτομέρειες και στοιχεία στο ρεπορτάζ. Τις έτσι κι αλλιώς ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει η σημερινή παρέμβαση Κασελάκη. Στην πρωινή on-camera δήλωσή του, ο πρόεδρος του κόμματος προανήγγειλε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη διαγραφή των τεσσάρων στελεχών, κάνοντας λόγο για μια άρρωστη αξιωματική αντιπολίτευση. Υπογράμμισε δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα υγιές, ενιαίο κόμμα, όπου η μόνη τάση θα είναι η δημοκρατία από τη βάση. Μίλησε μάλιστα για σκόπιμες καθυστερήσεις, κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί ως αιχμή προς την Επιτροπή Διοντολογίας για το θέμα των διαγραφών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να προλάβει τις εξελίξεις ώστε να μην βρεθεί μπροστά σε μια κατάσταση διαρκούς φθοράς που θα έφερνε ένα κύμα διαδοχικών αποχωρήσεων το επόμενο διάστημα. Η παρέμβαση αυτή μεταβάλλει τα δεδομένα. Από τη μια διευκολύνει περαιτέρω την απόφαση της ομπρέλας για αποχώρηση, από την άλλη φέρνει τα υπόλοιπα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ενώπιον αδιεξόδου. Τίναξε την κατάσταση στον αέρα, ανέφερε χαρακτηριστικά κορυφαίος τέλεχος που πρόσκειται στην κίνηση των 6-6. Υπενθυμίζεται ότι στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση αποφασίστηκε να δοθεί πολιτική μάχη, χωρίς να μπαίνει στο τραπέζι το σενάριο της αποχώρησης. Είναι σαφές πως οι στρατηγικές πλέον τίθενται υπό αναθεώρηση, σύμφωνα με το έθνος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα θα υπάρξουν νέες σκέψεις στο φως των καταιγιστικών εξελίξεων. Όλο και περισσότερα στελέχη πλέον μιλούν για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ακόμη και για διάλυση. Το σίγουρο είναι πως μέχρι την ώρα που ο πρόεδρος του κόμματος θα ανέβει στο βήμα της αυριανής συνεδρίασης, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σήμερα πάντως αποχώρησαν επισήμως από το ΣΥΡΙΖΑ τα ιστορικά στελέχη της αριστεράς, Πάνος Κουρλέτης και Νίκος Βούτσης.
Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Οι τελευταίες βαριές εκλογικές ήττες είναι η κατάληξη μιας σειράς λανθασμένων επιλογών που έγιναν μετά το 2019. Αποχωρώ, σημειώνει ο Πάνος Κουρλέτης και τονίζει ότι ο κ. Κασελάκης είναι ανέπαφος με την αριστερά. Από την πλευρά του, ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε. Εκτιμώ ότι το κόμμα μας, αντί τις αναγκαίες ανασύνταξης με πανστρατιά όλων των δυναμεών του, υφίσταται πλέον δυστυχώς μια κατάσταση που προσωμιάζει σε πολιτική ανέκη στο βλάβη. Διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη του νέου Προέδρου και της περί αυτών νέας ηγετικής ομάδας ένα κόμμα που ανομολόγητα προς ώρας απομακρύνεται από την αριστερά και θα διαγωνίζεται συντοχρόνως στον χώρο του πολιτικού κέντρου. Εμένα αυτά μου θυμίζουν ρωμαϊκή αρένα, ακραίο κοινωνικό αυτοματισμό στην πολιτική ζωή, ανάθεμα κάτι σαν αυτό που υπέστη ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Κασελάκης αυτό το θεωρεί δημοκρατία, τόνιζε ο κ. Δρίτσα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσθέτει. Ρωτά τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, παλαιά και νέα όλων των τάσεων, εάν θα ανεχθούν αυτή την εξέλιξη και θα δώσουν ελεύθερο στην απόλυτη παραφροσύνη και στη γελιότητα. Δεν σας μας ταιριάζει. Αντισταθείτε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι πως ο κ. Στέφανος Κασελάκης παρέλειψε να ενημερώσει τον τοπικό βουλευτή και την Ομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος για την πρωινή επίσκεψή του στην Καλαμάτα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση στελεχών που επεδίωκαν να πέσουν οι τόνοι και να γίνουν συμβιβασμοί στο όνομα της ενότητας, όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, αλλά και η στάση που θα κρατήσει ο Νίκος Παπάς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στον τηλεοπτικό σταθμό Start. Παρακολουθείτε τη ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και στην κεντρική δισκογραφία βρισκόμαστε τώρα, όπου αυτή η υπόθεση του πληθωρισμού έχει θεμελιώδη σημασία για την ρευστότητα και την ικανότητα της επιβίωσης των νοικοκυριών και των χάμηλων εισοδηματιών αλλά και των μεσαίων εισοδημάτων. Ο ετήσιος πληθωρισμός τον μήνα Οκτώβριο εκτινάχθηκε το 3,4 από το 1,6 το μήνα Σεπτέμβριο. Είναι στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, δηλαδή στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Λεπτομέρειες και στοιχεία στο ρεπορτάζ. Στο 3,4% εκτινάχθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο από 1,6% το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ, με τις τιμές των τροφίμων να αποτελούν ξανά βασική πηγή της ακρίβειας. Οι τιμές των τροφίμων επιταχύνθηκαν τον Οκτώβριο με το ρυθμό αύξησης να φτάνει το 9,9% από 9,4% το Σεπτέμβριο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα έλαια και στα λίπη 26%, στα φρούτα ποσοστό 20,5%, στα λαχανικά 12,3%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 7% και στα κρέατα 8,3%. Η τιμή του ελαιολάδου μάλιστα αυξήθηκε σε ποσοστό 14,1% σε μηνιαία βάση σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο, ενώ στον τομέα της ενέργειας σημειώθηκε μεγάλη μείωση στις τιμές του φυσικού αερίου, 60,5%, λόγω της σύγκρισης με τις ακραία υψηλές περσινές τιμές και μια μικρότερη μείωση στις τιμές των καυσίμων λιπαντικών σε ποσοστό 6,2%. Η τιμή του ρεύματος αυξήθηκε 1,9% και του πετρελαίου θέρμανσης 0,7%. Μεγάλες αυξήσεις μειώθηκαν και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπως στα φαρμακευτικά προϊόντα ποσοστό 11,8%, ενώ οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν 6,1%. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε σε ποσοστό 0,6% εναντί αύξησης 1,2% που είχε σημειώσει τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 0,6% το μήνα Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου του 2023 προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις συγκεκριμένες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών. Από τις αυξήσεις των δικτών κατά 1,7% στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε άλλα προϊόντα αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής, γενικά στα κρέατα, γαλακτοκομικά και αυγά, ελαιόλαδο, νοπά φρούτα, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε νοπά λαχανικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα. Ποσοστό 0,6% στην ομάδα ένδυση και υπόδηση λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 2% στην ομάδα στέγαση λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. 0,7% στην ομάδα διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. 0,7% στην ομάδα εκπαίδευση λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 0,7% στην ομάδα άλλα αγαθά και υπηρεσίες
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας. Από τις μειώσεις των δικτών κατά 1,3% στην ομάδα μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου, στη βενζίνη. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Και 0,4% στην ομάδα ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία, στα μοτέλ και τα πανδοχεία. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία, στα καφενεία και στα κυλικεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τη γνωστή δήλωση του κυρίου Σπυρίδωνος Αδόνιδος Γεωργιάδη σχετικά με την Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη, ο οποίος έχει ανακρούσει πρίμα, αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει θα ψηφίσει την πρόταση για την Προανακριτική των Πραγμάτων Επιτροπή σχετικά με το ατύχημα των Τεμπών. Ωστόσο, ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει ότι αδικήθηκε, ότι δεν έγιναν αντιληπτές οι λεπτές γραμμές της δήλωσής του. Πάμε να δούμε περισσότερα. Η απόφαση να ψηφίσουμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη ήταν λυμένη από πριν, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση θέλει να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση. Παράλληλα, μετά τη δήλωσή του για την εθνική τραγωδία που προκάλεσε σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις, είπε σε συνέντευξή του στο ΜΕΚΑ πως ζήτησα συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων που η δήλωσή μου, όπως εκφράστηκε, αφήνει τη δυνατότητα στους πολιτικούς αντιπάλους μου να κάνουν αυτή τη διαστρέβλωση. Το πρωί της Παρασκευής σε δηλώσεις το κ. Γεωργιάδης ανέφερε «Εγώ ξέρω το τι είπα και για το τι πράγμα έχω ζητήσει συγγνώμη». Ζήτησα συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων που η δήλωσή μου, όπως εκφράστηκε, άφηνε τη δυνατότητα στους πολιτικούς αντιπάλους μου να κάνουν αυτή τη διαστρέβλωση. Αντιθέτως, ο δημοσιογράφος που μου έκανε την ερώτηση και που έλαβε από μένα την απάντηση, ο ίδιος βγήκε και είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε αυτό που λέτε. Δεν ζήτησα συγγνώμη για τη δήλωση περσέ. Όπως τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, η δήλωση, όπως σχολιάστηκε, ήταν «Άδωνης Γεωργιάδης, οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται για τα Τέμπη». Προφανώς κάτι τέτοιο δεν έχω πει, ούτε μπορούσα ποτέ να το πω. Η ερώτηση ήταν «Πρέπει, πιστεύετε να γίνει εξεταστική ή προανακριτική» και απαντά ότι το αν θα γίνει εξεταστική ή προκαταρκτική δεν είναι αυτό που κυρίως αφορά τους Έλληνες. Όχι ότι δεν αφορά τους Έλληνες το δυστύχημα των Τεμπών, αλλά δεν αφορά τους Έλληνες οι διαφωνίες των κομμάτων επί της διαδικασίας. Για το ναι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική για τα Τέμπη, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε. Χθες η Νέα Δημοκρατία είπε πως υπερψηφίσει την πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική. Μέχρι το βράδυ το Πασόκ είπε ότι κακώς αυτό είναι συγκάλυψη. Πιστεύετε εσείς, κυρία Βούλγαρη, που χθες δείξατε μια μεγάλη ευαισθησία, ότι για να βρούμε την αλήθεια του τι έγινε στα Τέμπη, για να τιμωρηθούν πραγματικά οι υπεύθυνοι και να δικαιωθούν όσο μπορούν να δικαιωθούν αυτά τα θώα θύματα που χάθηκαν τόσο άδικα, έχει νόημα απλώς τα κόμματα να τσακωνόμαστε για τη διαδικασία? Αυτό πιστεύετε είναι το μείζον? Και συμπλήρωσε. Την αλήθεια την ξέρουμε όλοι οι Έλληνες και πρέπει να βρούμε την αλήθεια αυτήν και να έρθουν όλα στο φως. Ως προς το τι έγινε αυτό καθ' αυτό και τις ευθύνες, τις ποινικές, υπάρχει μια ανεξελίξη δικαστική έρευνα. Όσον αφορά στις συνθήκες των δυστυχημάτων στην Ελλάδα και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, και εγώ πιστεύω ότι η πρόταση του ΚΚΕ είναι λογική, γιατί λέει να πάμε να δούμε όλα αυτά τα χρόνια τι έχει πάει στραβά. Αυτό έχει νόημα. Γι' αυτό ψηφίζω αυτή την εξεταστική. Παράλληλα, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι όλο το θέμα ξεκίνησε από ένα τρολ που παρερμηνεύσε τη δήλωσή του. «Συγγνώμη, έχω δηλώσει διότι είπα ότι η εμπειρία μου στα μίντια θα έπρεπε να με είχε προστατεύσει εκείνο το δευτερόλεπτο και να σκεφτώ ότι αυτό θα μπορούσαν οι πολιτικοί αντιπαλοί μου να το διαστρεβλώσουν. Όλη η φασαρία έγινε από το βράδυ, όχι από την ώρα της δηλώσεώς μου, όταν ένα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια κάρτα γράφοντας «Άδωνης Γεωργιάδης, ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται για τα Τέμπη». Και μετά, μόλις βγήκε αυτή η κάρτα, έγινε όλη αυτή η φασαρία, μόνο που αυτό που είπαν δεν το είχα πει ποτέ. Ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση θέλει να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. «Δεν έχει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία πει έστω και μία φορά ότι επειδή πήραμε 41% έχουν κλείσει όλοι οι λογαριασμοί και μη μας ξαναενοχλήσετε. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν έχουμε κάνει συμβόλαιο με κανένα συμπολίτη μας που μας ψήφισε χθες να μας ψηφίσει υποχρεωτικά και αύριο, και το ποσοστό που πήραμε είναι μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη προς εμάς. Άρα και μια πολύ μεγάλη ευθύνη για να λύνουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας όσο μπορούμε περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει από την αρχή ότι τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους και θέλει ειδικά η υπόθεση των Τεμπών, που είναι η πιο επώδυνη από όλες,
να διαλευκανθεί μέχρι τέλους, χωρίς να παραμείνει παραμικρή σκιά. Λοιπόν, ο Γιάννης Παργινός είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε τον Γιάννη την επικαιρότητα. Εκρηκτικό το κλίμα. Καλησπέρα, Γιάννη μου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό του, διότι τον ζήσαμε και στην Κέρκυρα, όταν είχε έρθει να υποστηρίξει την κυρία Ρόδη Κράτσα Γκαροπούλου, λέγοντάς μας ότι κάνατε λάθος την ψήφωση. Είμαστε, καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα. Δεν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λέγουν. Ορθολογική κρίση των Ελληνών πολιτών να υπερψηφίσουν αυτόν και τον κόμμα του στις εθνικές εκλογές, αλλά αυτό το εκλογικό σώμα, αυτοί οι Έλληνες πολίτες, αυτοί οι ψηφοφόροι, δεν είχαν ορθολογικά κριτήρια για μια εκλογική διαδικασία η οποία ακολούθησε τρεις μήνες μετά. Και αυτό το οποίο ζούμε για τα Τέμπη, και εσύ και εγώ, λόγω της επαγγελματικής μας ιδιότητας, θυμόμαστε, γνωρίζουμε και κυρίως αντιλαμβανόμαστε, επιχειρήθηκε ποικιλοτρόπως να υποβαθμιστεί ως γεγονός και κυρίως ως πολιτικές ευθύνες μιας κυβέρνησης της οποίας ένα επίλεκτος τέλεχος διαβεβαίωνε στο Εθνικό Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω. Να σταθούμε λίγο. Ο κύριος αυτός, συγγνώμη Γιάννη μου, μισό λεπτό, είναι όταν του έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι τιμές ανεβαίνουν και έλεγε ότι εμένα δεν μου το λένε. Όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, μου ζητάνε να βγάλω selfie μαζί τους οι καταναλωτές. Προσπαθώ να καταλάβω. Ο κύριος Πρωθυπουργός, τι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έχει στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος με αυτές του τις δηλώσεις και με αυτή τη συμπεριφορά υποτιμά την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη. Κυριολεκτικά προσπαθώ πια να τα βάλω όλα το ένα δίπλα στο άλλο και να καταλάβω πια ποιος κυβερνάει τελικά αυτή τη χώρα. Ή ο Υπουργός Γεωργιάδης προς τον κύριο Πρωθυπουργό, κακά τα ψέματα, εγώ δεν μπορώ να τις ξέρω. Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω για την Ελλήνα διακριτό στον αφρό της πολιτικής επικαιρότητας είναι ότι το δυστύχημα των Τεμπών ήταν ένα δυστύχημα που στήχησε 58 ζωές σε συνανθρώπους μας και άρα έπρεπε όλες οι δυνάμεις πολιτικές της χώρας να ζητούν το γιατί τόσοι συνανθρώποι μας έχασαν τη ζωή τους και το γιατί η Ελλάδα, ένα σύγχρονο, όχι εντός εισαγωγικών, σύγχρονο ναι, κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διαθέτει σιδηροδρόμους. Σε αυτό το κορυφαίο γεγονός, εγώ σαν απλός Έλλην πολίτης θα ήθελα μία αντιπολίτευση ομονοούσα. Εδώ δεν ομονοεί. Ο κάθε κομμάτι της αντιπολίτευσης ζητάει τη σύσταση της δικής του επιτροπής. Γιατί ο καθένας θεωρείται έχει τη δική του αλήθεια. Ακριβέστατα. Ενώ η αλήθεια είναι μία. Φυσικά το αναπάντητο ερώτημα παραμένει από τον γύρο του Πόντιου Πιλάτου. Όταν είπε ο Χριστός ποια είναι η αλήθεια και του τέκαν την ίδια ερώτηση, εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Χριστός, και ποια είναι η αλήθεια, δεν απάντησε κανένας. Τώρα, να δούμε ποια είναι η εξεταστική επιτροπή την οποία ζητάει το ΚΚΕ. Στην Κέρκυρα, στον αστικό κορμό της Κέρκυρας, αυτό το οποίο λες, ξέρεις ο λαός μας πώς το σχολίαζε. Για αυτόν ο οποίος τα θέλει όλα δικά του και τα θέλει όταν τα θέλει. Μέσα Μαρία και έξω Μαρία. Ναι. Έτσι. Τα δικά μου δικά σου. Ναι. Και τα δικά σου δικά. Ακριβώς. Με έναν άλλο τρόπο πολύ πιο λαϊκό. Λοιπόν. Δηλαδή εδώ λέει το ΚΚΕ, κάνω εξεταστική, ζητάω προανακριτική επιτροπή. Εξεταστική το ΚΚΕ. Εξεταστική. Προκαταρτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί. Διότι με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή κάνει την ερευνητική δουλειά του εισαγγελέα, έχει αρμοδιότητες ανακριτικών αρχών του εισαγγελέα πλημελιωδικών και ερευνά συνολικά την υπόθεση και όχι ειδικά ποινικές ευθύνες. Μάλιστα. Συνήθως το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής αποδίδει πολιτικές ευθύνες και αν βρεθούν αποχρώσεις ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, τότε ζητάει από τη Βουλή να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τη σύσταση της οποίας απαιτούνται 60 βουλευτές να υπογράψουν σχετικό υπόμνημα. Άρα η μία εξετάζει γεγονότα, τι έγινε, και η άλλη εξετάζει πρόσωπα τα οποία
θεωρούνται, κρίνονται με αποχρώσεις ενδείξεις υπεύθυνα για αυτά τα γεγονότα. Ναι. Λοιπόν, το ΚΚΕ θέλει να πλατιάσει την έρευνα μέχρι και τη δεκαετία του 2000-2010. Επειδή πιστεύει ότι η αρχή του κακού ξεκινάει από την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Η Νέα Δημοκρατία λέει ναι σε αυτή την εξεταστική επιτροπή του ΚΚΕ, καθώς δεν θα, αν αναδειχτούν ευθύνες, δεν θα είναι μόνο δικές της, αλλά θα μοιραστούν σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι και το 2023. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πάνω σε αυτό το κορυφαίο γεγονός που στήγησε τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας... Γίνεται πολιτικό παιχνίδι. Γίνεται πολιτικό παιχνίδι. Και γιατί ευτελίζεται τελικά η πολιτική και γιατί τελικά αυτοί οι τακτικισμοί οδηγούν τον πολίτη στο περιθώριο και τελικά ποιοι κερδίζουν, εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται την αστική δημοκρατία. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θίγεται είναι το δημοκρατικό πολίτευμα. Εννοείται. Με τους διαχειριστές του να κάνουν τους τακτικισμούς τους για την εκλογική τους επιβίωση στην πραγματικότητα. Εις βάρος των πολιτών που τους ψηφίζουν. Της δημοκρατίας. Ακριβώς. Για να κρατάνε τα μαγαζάκια τους και να απολαμβάνουν τις αντιμνηστίες τους. Ακριβώς. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με μια... το ΚΚΕ, θυμάσαι Γιάννη μου, έβγαλε πανελλαδικά την περίφημη ανακοίνωση. Τη δεύτερη Κυριακή απέχουμε ή καταψηφίζουμε. Στην Πάτρα όμως... Ναι, ελάτε να ψηφίσετε τον Κώστα Πελατίδη. Ακριβώς. Δηλαδή, τούτη εδώ η ιστορία μιας συμπεριφοράς και μιας τακτικής δεν είναι ένα αξιολογικό κριτήριο. Είναι ένα αξιολογικό κριτήριο. Το θέμα και είναι το πώς διαχειρίζεσαι περαιτέρω καταστάσεις. Όχι για μένα και για σένα μόνον, και την κοινωνία. Αλλά για ένα μεγαλύτερο, όσο το δυνατό μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να κρίνει ακριβά και ακριβοδίκαια το ΚΚΕ για τη συγκεκριμένη τακτική του, όπως και τα άλλα κόμματα για άλλες τακτικές που αποβαίνουν σε βάρος του κοινωνικού. Πάμε τώρα στην πονεμένη ιστορία που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης κάνει ρελάνς. Τι λέει? Εγώ θα πάω στην οργανωμένη βάση του κόμματος και θα ζητήσω όχι την Κεντρική Επιτροπή, αλλά το κυρίαρχο όργανο που είναι η οργανωμένη βάση να μου πει: πρέπει να διαγραφούν οι τέσσερις για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκαν απέναντι στην ηγεσία. Αποχωρεί ο Σκουρλέτης και αποχωρεί, παρακαλώ πάρα πολύ, και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, και μάλιστα με έναν δεικτικό τρόπο το κείμενό του γραμμένο για την ηγεσία, ακόμη και για το ΣΥΡΙΖΑ. Σπυρό, τι εικόνα έχεις εσύ, πώς το σχολιάζεις, τι βλέπεις να εξελίσσεις? Καταρχήν, το πολιτικό σκέλος της όλης υπόθεσης. Ναι. Το πολιτικό σκέλος της όλης υπόθεσης σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δημοψήφισμα που ζήτησε ο κ. Κασελάκης έγινε να είναι μπούμεραγκ εναντίον του. Μάλιστα. Και ότι έχασε ακόμα και τους υποστηριχτές του. Ακόμα και ο Νίκος Παπάς, ένας από των βασικών υποστηρικτών του, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται σε συνεννοήσεις, σε κοινή σύσκεψη με την κυρία Αξιόγλου και πολλά στελέχη της ομάδας της κυρίας Αξιόγλου για να ακολουθήσουν μια κοινή τακτική. Διότι όλοι είναι εναντίον αυτής της λύσης του δημοψηφίσματος, καθώς το δημοψήφισμα παρακάμπτει όλα τα κομματικά όργανα. Από εκεί και πέρα πάμε στην νομική ιστορία του όλου θέματος, στην νομική του πλευρά. Εγώ θα καταθέσω την άποψη του κ. Κώστα Δουζίνα, που είναι καθηγητής νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μπορεί ένα δημοψήφισμα να καταδικάσει απόψεις, τάσεις, πολιτικές και στρατηγικές? Όχι. Η άποψη του κυρίου καθηγητή είναι ότι δεν μπορεί να τιμωρήσει άτομα χωρίς ατομική διαδικασία στην ποινική διαδικασία στην οποία πρέπει να συμμετέχουν. Ναι, ναι, ναι. Η οποία δεν είναι ακριβώς ποινική διαδικασία. Άμεσα είναι να αποσύρει την πρότασή του. Δεν υπάρχουν νομικοί ή απλά συνετοί άνθρωποι μεταξύ των συμβούλων του. Ερωτά ο κύριος Δουζίνας να του πούν αυτή την μικρή αλήθεια. Η αλήθεια όμως, Σπύρο, είναι ότι τώρα εις τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν βγει τα μαχαίρια. Είναι πολυμέτωποι αγώνες σε κάθε γωνία της πλατείας Κουβανδούρου. Ασκούνται πιέσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα,
Είναι άγνωστο ακόμα και αν ο πρώην πρόεδρος θα συμμετέχει αύριο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ακόμα και ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, ο μέχρι τώρα σιωπηλός, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε την κίνηση του κυρίου Κασελάκη προδηλωμένη πρόθεση και όχι μια απλή παράκαμψη των οργάνων. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλοι τώρα στρέφονται εναντίον του κυρίου Κασελάκη, ακόμα και ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας είναι εναντίον αυτής της απόφασης του κυρίου Κασελάκη, και υπάρχουν μερικοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα αυτή την ώρα που συζητάμε που συζητούν, σκέπτονται να καταθέσουν πρόταση μομφής κατά του νοεκλεγέντος Προέδρου. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα καζάνι που βράζει και το ερώτημα είναι πότε θα τυναχτεί το καπάκι στον αέρα. Καλά. Γιάννη, εσύ και εγώ έχουμε ζήσει πολλές φορές κατά καιρούς αποχωρήσεις και ηχηρές κορυφαίων στελεχών των κομμάτων και στην αριστερά και στη δεξιά, οι οποίες τελικά ατύχησαν. Δηλαδή δεν κατάφερε κανείς να σχηματοποιήσει ένα κόμμα με χαρακτηριστικά κοινωνικής δυναμικής. Δηλαδή, το είδες Γιάννη στην περίπτωση της Ντόρας Μπακογιάννη. Ντόρα Μπακογιάννη αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, εμβληματικός στέλεχος, κόρη του Κώστα Μητσοτάκη, του πρώην Πρωθυπουργού, και ατύχησε, βούλιαξε. Ο Αντώνης Σαμαράς, η πολιτική άνεξη, έκανε ένα πικ, αλλά στην πραγματικότητα βούλιαξε. Στον χώρο της αριστεράς, ο Δημήτρης Ζωβόλας. Ναι, βέβαια. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, δηλαδή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ναι, και η πλατφόρμα του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, δηλαδή, λοιπόν, άκου Σπύρο, όμως, η συγκεκριμένη περίπτωση του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, τα συγκεκριμένα στελέχη που έφυγαν είτε από την Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΠΑΣΟΚΟ, είτε από το οποιοδήποτε άλλο κόμμα από την αριστερά, υπήρχε κάποια ιδεολογική διαφορά. Δηλαδή, είτε από τη μία πλευρά ή από την άλλη κάποιος είχε δίκιο. Η αντιπαράθεση ήταν ιδεολογική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί, δεν ξέρει να κάνει πολιτική. Εδώ είναι το θέμα. Αλλά το αντιφατικό στην όλη υπόθεση είναι και το εξής απλό. Ότι εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται τώρα για το ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος χωρίς πολιτική άποψη, είναι εκείνοι που τον άφησαν να εκλεγεί. Μάλιστα. Έχει δίκιο και ο κύριος Μαρατζίδης, ο καθηγητής, όταν λέει ότι ακόμα και στο πιο μικρό σωματείο του πιο μικρού χωριού, όταν προκυρήσει αυθαιρεσίες, υπάρχουν διαδικασίες. Εκλέγεται πρόεδρος από τα μέλη του συλλόγου, ενώ τα μέλη έχουν οριστεί με συγκεκριμένο, σαφή και έχει δίκιο προσδιορισμένο τρόπο. Σε αυτό, ο πρόεδρος είναι αναμφίβολα αυτός μέλος του σωματείου. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να μην είναι. Σωστά. Και επίσης είναι αδιανόητο να εμφανιστεί μια υποψηφιότητα 10 μέρες πριν από τις εκλογές, την ώρα που όλες οι υπόλοιπες υποψηφιότητες είχαν εμφανιστεί ένα μήνα πριν. Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό θα βράδυ, έχει ενδιαφέρον η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι λειτουργικό και είναι ουσιαστικό. Πρόκειται για την αυτόματη απόδοση άφημη σε εξαρτώμενα ανήλικα άγαμα τέκνα άνω των 12 ετών. Την απόφαση την ανακοίνωσε η κυβέρνηση και τη διαδικασία την κάνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσών. Στην αυτόματη απόδοση άφημη σε εξαρτώμενα ανήλικα άγαμα τέκνα άνω των 12 ετών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, οι ανήλικοι που έχουν ή θα έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2023 θα αποκτήσουν αριθμό φορολογικού μητρώου αυτομάτως με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους 2022 και τα στοιχεία ΑΜΚΑ των γονέων, όπως επαληθεύονται από το Μητρό Πολιτών. Η ταυτοποίηση των ανηλίκων και των γονέων τους επιτυγχάνεται μέσω της ειδικής διαλειτουργικότητας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ανταλλαγής δεδομένων με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης. Και όλα αυτά χωρίς καμία ενέργεια των γονέων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης αφημή για τα ανήλικα τέκνα που θα ταυτοποιούνται μέσα από την συγκεκριμένη ψηφιακή διαδικασία, και δύο γονείς θα ενημερώνονται για το αφημί που αποδόθηκε στο τέκνο μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ψηφιακή πύλη MyAdE, στη διαδρομή Μητρό και Επικοινωνία, στοιχεία επικοινωνίας, και μέσω ανάρτησης στην ψηφιακή πύλη MyAdE,
στη διαδρομή Μητρώ και Επικοινωνία τα μηνύματά. Επιπλέον, τα στοιχεία του αριθμού φορολογικού μητρώου του ανηλίκου θα εμφανίζονται εφεξής ως σχετιζόμενος αφημί στην εικόνα των σχέσεων φυσικού προσώπου των γονέων στην ψηφιακή πύλη MyAdde, Μητρώο και Επικοινωνία, στοιχεία φυσικού προσώπου. Εκτιμάται ότι με τη διαδικασία αυτή θα λάβουν αφημί πάνω από 350.000 ανήλικα τέκνα άνω των 12 ετών. Με βάση τα σχετικά στοιχεία, σήμερα υποβάλλονται πάνω από 80.000 αιτήσεις ετησίως για χορήγηση αφημί σε ανήλικα τέκνα. Στόχος της ΑΔΕ είναι σε δεύτερη φάση να χορηγήσει με την ίδια διαδικασία αφημί σε όλα τα ανήλικα τέκνα από το πρώτο έτος της ηλικίας τους που έχουν δηλωθεί από τους γονείς τους στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και μπορούν να ταυτοποιηθούν με τη συγκεκριμένη ψηφιακή διαδικασία. Με τη νέα διαδικασία διευκολύνονται σημαντικά οι γονείς, καθώς δεν θα χρειάζεται εφεξής να υποβάλουν αίτηση και να επισκέπτονται τη ΔΟΗ για να λάβουν αφημί τα ανήλικα τέκνα τους. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η πληρέστερη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των γονέων και η δυνατότητα επαλήθευσης ότι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων ελαφρύνσεων, επιδομάτων και ενισχύσεων. Διευκρινίζεται πως η χορήγηση αφημί στα ανήλικα δεν δημιουργεί υποχρέωσή τους για υποβολή δηλώσεων. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην τρίτη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Και αυτή η πονεμένη ιστορία του Αχιλλείου είναι μια ιστορία η οποία σε τοπικό επίπεδο έχει ιδιαίτερα σοβαρά χαρακτηριστικά. Αλλά παρά την διάσταση που έχει πάρει, η πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων έχει σιωπήσει. Όπως βεβαίως έχει σιωπήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις ευθύνες της Επιτροπής Παρακολούθησης και γενικότερα των αρμόδιων υπουργείων και ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κ. Στέφανος. Έτσι λοιπόν, σήμερα επισκέφθηκε το Αχίλλειο ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο κ. Γιάννης Τρεπεκλής. Ο κ. Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισε αυτά τα οποία πια έχουμε καταγράψει ως δεδομένα, την αλήθεια της εξέλιξης εργολαβίας και τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν, γιατί το έργο δεν ολοκληρώθηκε και δεν παραδόθηκε το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, που έλεγε και η εργολαβία. Οι εικόνες όμως που θα δείτε στο ρεπορτάζ, καθώς η κάμερα του ΣΤΑΡΤ ακολούθησε τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, μπήκε μέσα, είναι εικόνες συγκλονιστικές. Η λέξη ρημαδιό είναι ίσως η καταλληλότερη που ταιριάζει σε αυτό το εμβληματικό μνημείο της ελληνικής πραγματικότητας. Το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο της χώρας. Περισσότερα λοιπόν στο ρεπορτάζ. Με το τηλεοπτικό συνεργείο να εισέρχεται για πρώτη φορά στο κτίριο του μουσείου, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς από τις εικόνες ότι το κτίριο του Αχιλλείου μοιάζει περισσότερο με γιαπή. Το εργοτάξιο εγκαταλείπεται από τον ανάδοχο, επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει, ούτε όλα τα ακριβή στοιχεία της εργολαβίας αλλά και των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν, ούτε και για τον χρόνο τελικής παράδοσης του έργου, έστω και κατά προσέγγιση. Ο νέος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα σε λιγότερο από 2 μήνες, θεώρησε χρέος του να επισκεφθεί το εργοτάξιο μαζί με συνεργάτες του, προκειμένου να δει από κοντά την κατάσταση και να συνομιλήσει με τον ανάδοχο, ο οποίος εγκαταλείπει την εργολαβία. Επίσης, με την προϊσταμένη του μουσείου, Κωνσταντίνα Μαλέσκου, καθώς και με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, Γιώργο Σαγιά. Αναμένουμε τη δική σας συμβολή και γνώση στη κυβερνητικότητα. Είναι πολύ καλό αυτό. Εμείς θα μας ενδιαφέρει στη συνεργασία πάντοτε με τον τόπο. Τα πράγματα που δεν είναι πλέον της αρμοδιότητάς μας, δεν πάει να τα διεκδικούμε και να τα στηρίσουμε, γιατί από την ώρα που είμαστε περιφερεία, περιφερειακή αρχή, η αρμοδιότητα είναι τα πάντα, με την έννοια της στήριξης, της λειτουργικότητας, την περιουσία, την νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τα πάντα εμπλεκόμαστε. Η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ υψηλή και πολύ αποδοτική και για τον τόπο, το πόσο είναι σημαντικό, και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί και να δημιουργηθεί ένα μέρος το οποίο θα αποδώσει. Το έργο έχει μπει σε βαθιά περιπέτεια εξαιτίας του τρόπου διαχείρισης από την έναρξη των εργασιών, ανέφερε μιλώντας στο ΣΤΑΡ ο Γιάννης Τρεπεκλής, σημειώνοντας την αδυναμία της άπειρης σε τέτοια έργα ΕΤΑΔ. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Τρεπεκλής δήλωσε ότι θα επιδιώξει συνάντηση για το θέμα και με τον Πρωθυπουργό και με την Υπουργό Πολιτισμού. Ένα μνημείο πολύ σοβαρό, το οποίο δυστυχώς έχει μπει σε βαθιά περιπέτεια. Και αυτή η περιπέτεια προκύπτει από τον τρόπο διαχείρισης, από την έναρξη των εργασιών. Δυστυχώς, στο μνημείο αυτό το οποίο έχει χρηματοδοτήσει και η περιφέρειά μας, το αποτέλεσμα είναι σε μεγάλη καθυστέρηση.
και με μεγάλο προβληματισμό για την ταχύτητα της ολοκλήρωσής του. Επισκεφτήκαμε τους χώρους, υπάρχουν σοβαρές εγκρεμότητες, εγκρεμότητες οι οποίες χρειάζονται για να ολοκληρωθούν καινούργιες μελέτες, καινούργια προσέγγιση στο έργο. Όλα αυτά σημαίνουν χρονικό διάστημα αρκετό μεγάλο και δεν είναι αυτή η ταχύτητα η οποία εξαγγέλλεται τον επόμενο μήνα. Τους επόμενους δύο μήνες θα είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της νέας εργολαβίας, της νέας δημοπρασίας. Εμείς σαν παράταξη αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων μας αλλά και πιο στο σύντομο χρονικό διάστημα και με τη συνάντησή μου με τον κύριο Πρωθυπουργό και τη συνάντηση που θα οργανώσω με την κυρία Μενδώνη θα απαιτήσουμε το έργο αυτό, στο έργο αυτό να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ώστε έτσι στη νέα περίοδο που θα έχουμε την έναρξη των εργασιών να μην ξαναμπούμε σε αυτή τη βαθιά περιπέτεια η οποία έγινε από λάθος διαχείριση, μπορώ να πω από κακή εμπειρία όσων ενεπλάκησαν. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε αυτές τις εγγυήσεις διότι η Περιφέρεια χρηματοδοτεί το έργο αυτό από το πρόγραμμα το περιφερειακό και έχουμε λόγο και ρόλο να ελέγχουμε την πορεία και την εξέλιξη της συγκεκριμένης χρηματοδότησης. Η συνάντησή μας λοιπόν θα θέσουμε κατά την εκτίμησή μας ότι πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να έχει μεγαλύτερη παρουσία στο έργο, στο μνημείο και βεβαίως εμείς θα το παρακολουθούμε από κοντά στην εξέλιξή του και θα κάνουμε και την πρόταση. Νομίζω ότι αυτό και από την εμπειρία μου από όλα αυτά τα χρόνια σε τόσα έργα τα οποία έχουμε διαχειριστεί κατανοούμε ότι τα μνημεία και οι παρεμβάσεις σε τέτοια κτίρια είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Έχει πολλά απρόβλεπτα, είναι γνωστό αυτό. Όμως απεδείχθη ότι οι διαχειριστές, δηλαδή η ΕΤΑΔ, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια και η διαχειρίστρια του έργου, δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να μπορέσει να στηρίξει τεχνοκρατικά και επιστημονικά και με έμπειρο προσωπικό τεχνικό την εξέλιξη του έργου. Ας το κάνουν αυτοί που γνωρίζουν. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς την πρότασή μας κάνουμε, άλλοι αποφασίζουν, αλλά πρέπει να πούμε ότι το έργο, κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να γίνει μελέτη κατασκευή, έτσι ώστε να μην σέρνεται το ένα έγγραφο από τον ένα φορέα στον άλλον και τα αποτελέσματα να είναι αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Άρα λοιπόν διεκδικούμε, μπορεί να μην είναι αρμοδιότητά μας το μνημείο, αλλά το μνημείο λειτουργεί στην Κέρκυρα, το μνημείο έχει μεγάλη αναφορά, δίνει κύρος στον προορισμό στο νησί μας, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε και να διεκδικήσουμε, να γίνει γρήγορα, να υπάρχει αποτελεσματικότητα από τους διαχειριστές του έργου. Κύριε Πρεπετή, τι σας μετέφερε ο εργολάβος? Ο εργολάβος μου μετέφερε τις δυσκολίες και την έλλειψη, κατά την εκτίμησή μου, τη βλέπω και εγώ ως μηχανικός, συντονισμού, όπως σας είπα και στη δήλωσή μου. Εμείς αυτά θα τα επισημάνουμε και προς τους αρμόδιους φορείς, στην κεντρική διοίκηση, εκείνη θα αποφασίσει, αλλά βεβαίως εμείς θα παρακολουθούμε. Δεν θα αφήσουμε πλέον τίποτα στην τύχη του. Οι εγγυήσεις αυτές έπρεπε να είχαν ζητηθεί εγκαίρως. Τώρα είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και εμείς θα σταθούμε υπεύθυνα απέναντι, καταθέτοντας και τις δικές μας απόψεις, με δεδομένο ότι είμαστε οι χρηματοδότες του έργου, για την γρήγορη ολοκλήρωση και να αποκατασταθεί πλήρη λειτουργικότητα του μνημείου με την ασφάλεια που ταιριάζει για τους επισκέπτες μας. Από την εμπειρία σας, πόσος χρόνος θα απαιτηθεί ώστε το έργο να έχει παραδοθεί? Κοιτάξτε, να δείτε, το έργο καταρχάς πρέπει να ξαναμελετηθεί. Η μελέτη πλέον πρέπει να γίνει από επιστημονική ομάδα η οποία έχει εμπειρία σε τέτοια έργα τα οποία υπάρχει πραγματικός βαθμός δυσκολίας. Και πράγματι υπάρχουν και τα απρόβλεπτα. Γι' αυτό λοιπόν αυτός που παίρνει το έργο, που έχει κάνει και τη μελέτη και την κατασκευή, έχει και την ευθύνη του αποτελέσματος. Αν άλλος κάνει τη μελέτη, άλλος την κατασκευή, λέει συγγνώμη, εδώ βρήκαμε ένα πρόβλημα που δεν μας το έχετε αναφέρει και ξαναροκανίζουν το χρόνο και έτσι ροκανίζεται και ο χρόνος στην αποτελεσματικότητα και στην παράδοση του έργου. Μιλάμε και μερικά χρόνια. Δεν θα πω χρόνια, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αναφέρω τις δυσκολίες. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα που το έργο θα βγει στον αέρα για τη νέα δημοπράτηση. Αυτό όμως έπρεπε να έχει γίνει σε άλλο χρόνο, δεν είναι της στιγμής. Αυτά αφού θα γίνουν οι απαιτούμενες συνεννοήσεις και εξηγήσεις που θα ζητήσουμε από τον κύριο του έργου, εμείς θα πάρουμε τη δικιά μας θέση και τη δικιά μας στάση από πρώτης πρώτου. Αμέσως μετά τη συνάντηση και τη συνομιλία που είχαν με τον Γιάννη Τρεπεκλή, στο Start μίλησε και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Γιώργος Αγιάς.
Είναι ένα σύνθετο έργο στο οποίο εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού, η ΕΤΑΔ και η Διαχειριστική Αρχή. Παρ' όλα αυτά, είναι ήδη 3 χρόνια κλειστό και οδεύει ταχύτατα για άλλα 3. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, δέχομαι την πολυπλοκότητα του έργου. Όταν αυτό το έργο χρειάστηκε 3 χρόνια, το 1889, να χτιστεί, να επανδρωθεί, να ζωγραφιστεί και να αποδοθεί στην αυτοκράτηρα Ασίση, είμαστε ήδη στα 3 χρόνια και δεν έχουμε βάλει τα πρωτοπαράθυρα. Ναι. Τι μεταφέρατε στον κύριο Τρεπεγκλή κατά τη συνάντησή σας, ίσως το γεγονός ότι τα λέγατε από καιρό ως σύλλογος? Ναι, τα λέγαμε από καιρό, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, ούτε δικαίως συζητάω. Ζητάω εδώ που φτάσαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, να μην απενταχθεί από τον τουριστικό χάρτη της Κέρκυρας στο Αχιλλείο. Δεν είναι αρμόδια περιφερειακή αρχή, όμως μπορεί να ασκήσει πιέσεις. Και πιέσεις μπορεί να ασκήσει, τις θέλουμε και δίπλα μας και εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε να μπορέσει το Αχίλλειο να δουλέψει αυτό το μεσοδιάστημα και όχι μόνο τους κήπους, κάτι περισσότερο να δώσουμε στον κόσμο χωρίς να κοροϊδεύουμε πολύ. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι έχει ανοίξει η εργολαβία σε πολλά μέτωπα, υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Επομένως, αυτό ίσως είναι ένα σενάριο δύσκολο, έτσι. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά θεωρώ ότι ένα κομμάτι μπορεί να αποδοθεί στο κοινό, έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα των εκθεμάτων είναι εδώ στην Κέρκυρα. Μπορούμε να παρουσιάσουμε κάποια εκθέματα μαζί με την περιήγηση στους κήπους και να ενταχθεί για το μεσοδιάστημα αυτό και μέχρι που να εγκατασταθεί πάλι εργολάβος, να μπορέσει να γίνει επισκέψιμο ένα μεγαλύτερο κομμάτι του. Κυρίες και κύριοι, χθες το μεσημέρι έγινε η διαδικασία για αυτά τα περίφημα 37 άγωνα δρομολόγια, τα μαθητικά δρομολόγια, που έχει αποτελέσει ως μεγάλο θέμα, αντικείμενο και σύγκρουσης στην τοπική μας κοινωνία. Για τις εξελίξεις που αφορούν τις εργολαβίες αυτές, γιατί κάθε μία είναι μια διαφορετική εργολαβία, μίλησε ο κύριος Κώστας Ζορμπάς, ο χωρικός αντιπρεφερής. Τους φακέλους με τις προσφορές των υποψήφιων μεταφορέων έχει παραλάβει για να εξετάσει η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, καθώς χθες το μεσημέρι κατέβηκε ο διαγωνισμός που αφορά στα 37 άγωνα μαθητικά δρομολόγια στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν τη Βόρεια Κέρκυρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί και να ξεκινήσουν και αυτά τα δρομολόγια. Οι περίπου 20 μεταφορείς πάντως δεν αναμένεται να καλύψουν το σύνολο των εναπομεινάντων άγωνων δρομολογίων. Επομένως, για όσα δεν καλυφθούν σε αυτή τη δεύτερη φάση, θα υπάρξει απευθείας οικονομική διαπραγμάτευση. Στο Start μίλησε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζορμπάς. Πιστεύω μέχρι την Δευτέρα μεσημέρι να έχουμε μια εικόνα για το ποια δρομολόγια είναι γόνιμα, δηλαδή ποιοι έχουν πάρει τα δρομολόγια και πόσα είναι αυτά. Αυτό σημαίνει ότι κάποια μπορεί να παραμένουν άγωνα. Ναι, σας λέω, με τα άγωνα δρομολόγια έχουμε αυτό το πρόβλημα πάντα. Νομίζω ότι δεν θα είναι πάρα πολύ λίγα αν υπάρχουν. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση, γιατί ακόμα είναι στη διαδικασία της εξέτασης των φακέλων. Ναι. Αν αυτό γίνει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, καλώς οχωρεί των πραγμάτων, πότε θα μπορούσαν να ξεκινήσουν αυτά τα δρομολόγια? Κοιτάξτε, θα πρέπει η Επιτροπή να κάνει ένα πρακτικό για να περάσει η Οικονομική Επιτροπή και αμέσως μετά καλούνται οι μεταφορείς, υπογράφουν τη σύμβαση και ξεκινάει το δρομολόγιο. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, λέτε? Δεν θέλω να πω ημερομηνία, αλλά νομίζω πως ναι, είναι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας πιστεύω θα έχουμε τελειώσει. Κύριε Ζορμπά, τώρα που έχει περάσει ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, δηλαδή 2 μήνες μετά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και βλέπω ότι έγιναν κάποια πράγματα ίσως με καθυστέρηση χρονική, θα λέγατε ότι επιβαρύνεστε ως περιφέρεια με πολιτικές ευθύνες και μόνο? Υπάρχουν και ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων. Κοιτάξτε, εγώ πάντα είμαι ειλικρινής, το ξέρετε αυτό. Εγώ θα προκαλέσω να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για τη μεταφορά μαθητών, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι μόνο δουλειά της περιφέρειας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ένα πολυδιάστατο κομμάτι. Εμπλέκεται η διεύθυνση εκπαίδευσης, οι διευθύνσεις μάλλον εκπαίδευσης, και το τελευταίο στάδιο είναι της περιφέρειας. Δηλαδή η περιφέρεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, πρέπει να βγάλει τα δρομολόγια, να κοιτάξει τις διευθύνσεις των παιδιών, και όλο αυτό είναι ένα μεγάλο φόρτο. Υπάρχει μια λειτουργία καθυστερήσεων, δηλαδή ξεκινάμε από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, μάλλον τις διευθύνσεις των σχολείων. Υπήρχαν καθυστερήσεις στην απόδοση στοιχείων? Εγώ θέλω πριν μιλήσω και απευθυνθώ στους συμπολίτες μας να έχω μια πλήρη εικόνα με στοιχεία και όχι με «μου είπε, σου είπα», όπως έτσι πρέπει να γίνεται. Μια πλήρη εικόνα με στοιχεία, δηλαδή με mail, έτσι ώστε να έχω και εγώ την πλήρη εικόνα και 100% σίγουρη
για να μπορέσω να μιλήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο πίνακας με τα δρομολόγια από το κομμάτι της στην περιφέρεια που ασχολείται με την κατάρτιση κατέβηκε στο Τμήμα Προμηθειών 21 Αυγούστου. Τα έχω ξαναπεί άλλωστε. 29 Αυγούστου αναρτήθηκε ο διαγωνισμός. 6 του μήνα κατέβηκε ο διαγωνισμός και μπήκαμε στη διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα σίγουρα που έχουμε μέχρι τώρα. Στα του οίκου σας, θεωρείτε ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση από την υπηρεσία ή λόγω της υποστελέχωσής της, αν και αυτό είναι ένα επιχείρημα, έπαιξε και αυτό ρόλο. Σας ξαναλέω ότι για να μπορέσω να πω ακριβώς, θέλω να δω στοιχεία, δηλαδή πότε ήρθαν τα στοιχεία από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, πότε έκλεισε αυτό, πότε ξεκίνησε ο πίνακας να καταρτίζεται, πότε τελείωσε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πούμε. Τώρα, προς το παρόν, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τελειώσουμε και με τα άγωνα δρομολόγια, δηλαδή να αποκατασταθεί, να έρθουμε στην κανονικότητα και να μην υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο λόγω του ότι δεν υπάρχουν δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα μετά θα μπούμε και στη διαδικασία αυτή να δούμε τι στέει. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, ότι η όλη διαδικασία αυτή πάσχει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται τέτοιο πρόβλημα. Έχει δημιουργηθεί και άλλες φορές. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και δεν έχω μπορέσει ακόμα να καταλάβω γιατί η περιφέρεια κάνει το μεσάζοντα σε αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση που μένουν ορισμένα λίγα άγωνα, τι θα γίνει? Αυτά σε περίπτωση που μείνουν κάποια άγωνα θα μπούμε στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, δηλαδή χωρίς άλλες διαδικασίες. Θα καλέσει η υπηρεσία ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, θα μπουν σε μια διαδικασία για να δώσουμε τα δρομολόγια αυτά. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα η νομοθεσία στην Τρίτη, αν δύο φορές έχει βγει άγωνο ένα δρομολόγιο, να μπορέσει να επανεξεταστεί και να πάει με ευθύς ανάθεση. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει στις δύο πρώτες. Στις δύο πρώτες, γιατί πολλοί μου λένε, και ευχαριστώ και για την ερώτηση που μου κάνατε, πολλοί μου λένε, μα γιατί δεν ανεβάζετε τιμή? Οι τιμές δεν βγαίνουν αυθαίρετα. Οι τιμές βγαίνουν βάσει ενός μαθηματικού τύπου που έχει στείλει το Υπουργείο στην περιφέρεια και συνυπολογίζονται πάρα πολλά πράγματα. Αν είναι εντός πόλεως, αν είναι εκτός, η τιμή του καυσίμου. Υπάρχει ένας τύπος. Τον αριθμό, τα χιλιόμετρα που έχει ένα δρομολόγιο δεν βγαίνει αυθαίρετα. Δεν πάει ο υπάλληλος και αυθαίρετα βάζει ένα ποσό και λέει αυτό είναι. Υπάρχει μια διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως μας δίνει τη δυνατότητα στην Τρίτη, από την ενημέρωση που έχω από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έτσι. Μας δίνει τη δυνατότητα στην Τρίτη, όταν δύο φορές βγει άγωνο, να μπορέσουμε να πάμε να γίνει μια διόρθωση του ποσού, έτσι ώστε να γίνει ελκυστικό, να μπορέσει να το πάρει κάποιος. Κυρίες και κύριοι, στα της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων μένουμε τώρα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο στο παρελθόν το είχαμε κουβεντιάσει, δεν έτυχε τόσο μεγάλης προσοχής. Θεωρητικά, η τοπική παύλα περιφερειακή κοινωνία αγκαλιάζει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αντιλαμβάνεται τον νοτικό ρόλο για την ίδια την υπόσταση της περιφέρειας που μπορεί να παίξει αυτό το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα ωστόσο. Αυτός ο προγραμματισμός, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να δημιουργήσει ένα τμήμα στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και ένα τμήμα ή ένα εκπαιδευτικό κέντρο στην Λευκάδα, στην πραγματικότητα έχει ακυρωθεί. Η παράταξη ανάσα του κ. Θόδωρου Γαλιατσάτου φέρνει το θέμα στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Ή πιο σωστά ζητάει η Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Ίσων να σταθεί στην αναγκαιότητα του γεγονότος. Καλησπέρα στον κ. Θόδωρο Γαλιατσάτου, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για μια σύντομη συνομιλία σχετικά με ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζητάτε την υπόθεση του τμήματος στο Λιξούρι και του τμήματος στη Λευκάδα. Σωστά. Τι εικόνα έχετε και σας έχει το όλο θέμα οδηγήσει στο να ζητήσετε από ένα πολιτικό όργανο, που είναι και διοικητικό ταυτόχρονα, αλλά είναι στην πραγματικότητα όργανο έκφρασης της βούλησης μιας κοινωνίας, να πάρει τώρα, χρονικά τώρα, μια θέση? Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα θέματα του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Όχι. Και νομίζω σωστά. Γενικότερα έχει σταθεί και τη δική μας τη θητεία, νομίζω και σε αυτή την περίοδο υπήρξαν ενέργειες στην κατεύθυνση να στηριχθεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Όμως εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε μια επιλογή, η οποία ήταν επιλογή της σημερινής κυβέρνησης που ξεκίνησε από το 2019, η οποία
εξ αρχής έθεσε σε καθεστώς στην πραγματικότητα μη λειτουργίας δύο τμήματα από όσα είχαν ιδρυθεί το 2018 με απόφαση της τότε κυβέρνησης. Ναι, και υπουργό τον Κώστα τον Γαβρόγλου, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σωστά. Μιλάμε για το τμήμα της εθνομουσικολογίας στο Λιξούρι και για το τμήμα περιφερειακής ανάπτυξης στη Λευκάδα. Αυτά τότε τέθησαν προσωρινά, υποτίθεται, σε αναστολή με απόφαση της κυρίας Κεραμέως. Σωστά. Και βέβαια πρέπει να το πούμε εδώ και με συνένεση κατά κάποιο τρόπο του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, το οποίο έλεγε ότι δεν έβλεπε τις δυνατότητες τις οποίες αυτά τα τμήματα θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Έχουν περάσει από τότε όμως, κύριε Ζηνιάτη, 4 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα αυτό εμείς δεν είδαμε κανέναν από αυτούς τους παράγοντες που έχουν την υποχρέωση να κινείται στην κατεύθυνση της στήριξης αυτής της προοπτικής, δηλαδή το να υπάρξουν αυτά τα τμήματα και να λειτουργήσουν. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση με τον σημερινό Υπουργό Παιδείας να μας πει ότι τα δύο αυτά τμήματα οριστικά καταργούνται, γιατί λέει, προσέξτε τη διατύπωση, δεν προσήλθαν φοιτητές τα προηγούμενα χρόνια. Μα πότε προσέλθουν φοιτητές, κύριε Ζηγιάτη? Δηλαδή μας κοροϊδεύουν και από πάνω. Αφού τα είχανε αναστείλει και δεν ήταν στις εξετάσεις κάθε χρόνο στην ευχέρεια των φοιτητών. Δεν ήταν στη λίστα των σχολών που υποβάλλεις λοιπόν, αίτηση. Εντάξει, τώρα αυτό είναι κακό. Είναι προκλητικό, είναι προκλητικό. Και για ένα εξυγχρονιστή υπουργό παιδείας θα λέει κανείς ότι είναι απορίας άξιων. Σωστά. Ο κύριος Πιερακάκης ήταν ανάμεσα στα επίλεκτα στελέχη της κυβέρνησης που δώσαν το παρόν στη βραδιά αφιέρωμα στον Κώστα Σιμίτη. Και είναι και από εκείνους τους πολυθρύλητους οι οποίοι τα κάνουν όλα σωστά, αυτοματοποιούν την κυβέρνηση και πολύ σωστά επισημαίνεται κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη δική μας λογική, την οποία πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε τι ακριβώς σημαίνει η λογική στο νεότερο κράτος. Να λέει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι καταργώ δύο τμήματα επειδή δεν προσήλθαν φοιτητές, όταν τα τμήματα αυτά δεν ήταν, θα λέγαμε, στις τρέχουσες συναλλαγές. Δηλαδή, να είναι ακριβώς στο περίφημο μηχανογραφικό και οι φοιτητές να μπορούν να τα δηλώσουν. Έτσι, ακριβώς. Είναι απορίας άξιων της λογικής της. Λοιπόν, η αντίδρασή μας λοιπόν προκύπτει από αυτό και βέβαια θέλουμε να ακούσουμε και την άποψη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Να μας πει δηλαδή τα χρόνια που πέρασαν, τι ακριβώς έπραξε στην κατεύθυνση του να μην έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Και σε κάθε περίπτωση να μας πει αν ενδιαφέρεται η αντισπράγμαση να υπάρχει η αποτύπωση του Ιόνιου Πανεπιστήμιου σε όλα τα νησιά. Γιατί εντάξει, θα μου πείτε, στην Κεφαλονιά υπάρχει τα δύο τμήματα στο Αργοστόλι. Αλλά στη Λευκάδα δεν υπάρχει κανένα. Και εν πάση περιπτώσει και υπήρχε και δέσμευση. Υπήρχε και η δέσμευση. Ακριβώς. Για εκείνο και το ερευνητικό κέντρο, το οποίο πιθανόν να δημιουργούνταν και να καλύψει την όποια αναστολή τμήματος. Έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις στο μεθόδιο. Η Κεφαλονιά, συγγνώμη, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί είστε Κεφαλονίτης, η Κεφαλονιά έχει δύο πόλεις. Έχουμε μάθει εμείς οι μη Κεφαλονίτες επτανήσει. Το Αργοστόλι και το Λιξούρι. Έχουμε νέο πόλεμο. Έτσι ακριβώς. Έχουμε νέο πόλεμο. Λοιπόν, μπάσχε τώρα στο Λιξούρι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή έχει το χώρο. Δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε κτηρίων ούτε τίποτα. Θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρξουν προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτού ή κάποιο άλλο τμήμα. Σε πάση περιπτώσει, αν κατά τη γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου δεν μπορούσε αυτό να ανατεθεί σε λειτουργία με τις προϋποθέσεις που το ίδιο έκρινε σωστά. Λοιπόν, υπάρχει μια ανάγκη μια συζήτηση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και να καλέσει και τους παράγοντες της υπόθεσης αυτής να πούν τη γνώμη τους και να δούμε πώς διαμορφώνεται ένα πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα θέμα στατικό, δηλαδή λίγη στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχω την αίσθηση ότι ο σκοπός της πρότασής σας επισημαίνει την αναγκαιότητα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να αποτελεί πραγματικά τον ουσιαστικό κρίκο σύνδεσης αυτής της περιφερειακής ενότητας με τμήματα που όχι απλά ήταν υπεσχημένα, αποτελούν και στοιχείο μιας γενικότερης αναγκαιότητας στα πλαίσια και τα διοικητικά, αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου να σχετίζεται με όλα τα νησιά του Ιωνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, στην τέταρτη ενότητα του σημερινού Δελτίου Ειδήσεων θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου.
την απερχόμενη Περιφερειάρχη Ιωνίων-Νήσων, η οποία βρέθηκε στην Παγκόσμια Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Δέχτηκε επικρίσεις όμως για την παρουσία της περιφέρειας στο Λονδίνο σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς χώρας. Ωστόσο, η κυρία Ρόδη Κράτσα-Αγκαροπούλου, μιλώντας σήμερα στο Start, είπε ότι η παρουσία της περιφέρειας σε αυτή την έκθεση βραβεύτηκε. Υπεραμείνθηκε των προσπαθειών της και απάντησε στις επικρίσεις οποίες δέχτηκε. Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Ρόδη Κράτσα για την παρουσία των Ιόνιων νησιών στη World Travel Market του Λονδίνου, αφενός ως τιμόμενη περιφέρεια, αφετέρου λόγω των τριών βραβείων τα οποία απέσπασε στην εκδήλωση των Greek Travel Awards υπό την αιγίδα του γραφείου ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, με προσκεκλημένους περισσότερους από 100 τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αεροπορικών εταιριών και τουριστικούς οργανισμούς, εκδότες τουριστικών περιοδικών και δημοσιογράφους γνωστών τηλεοπτικών δικτύων. Η Κέρκυρα απέσπασε βραβείο στην κατηγορία Γαστρονομία, η Κεφαλονιά στην κατηγορία Περιπατητικός Τουρισμός και η Ιθάκη στην κατηγορία Ιστιοπλοεία. Η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ρόδη Κράτσα παρουσίασε τις ιδιαίτερες σχέσεις ιστορικές και τουριστικές που χαρακτηρίζουν τα Ιόνια νησιά με τη Μεγάλη Βρετανία και τα οποία παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή για τον Βρετανικό λαό, και κάλεσε τους τουριστικούς επιχειρηματίες που δεν έχουν αναπτύξει συνεργασίες στα Ιόνια νησιά να τα επισκεφθούν και να εξετάσουν τις σύγχρονες δυνατότητες και επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό. Λοιπόν, ήταν μια επιτυχημένη έκθεση για την παγκόσμια αγορά, γιατί είχε μεγαλύτερη κινητικότητα, επισκεψιμότητα, συμμετοχές από ό,τι των προηγούμενων χρόνων. Ήταν η πιο δυνατή μετά την επανεκκίνηση του COVID. Κάτι που σημαίνει ότι αυτοί που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να τους δουν περισσότεροι επαγγελματίες του τουρισμού από ό,τι πέρυσι, και οι ίδιοι να δουν περισσότερους. Διότι το να είναι κανείς εκεί δεν μετράει να κάθεται σε ένα τραπεζάκι. Το να είναι κανείς εκεί σημαίνει ότι αξιοποιεί τις ευκαιρίες των επαφών. Αυτές τις ευκαιρίες των επαφών συστηματικά τις αξιοποιεί η περιφέρεια, παρόλο που η συμμετοχή της αυτή καθεαυτή είναι πάντα στο desk που προσφέρει ο ΕΟΤ. Αλλά αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ότι σημασία έχει πως κανείς αξιοποιεί αυτό το μεγάλο τουριστικό γεγονός και τη συγκέντρωση τόσο πολλών επιχειρηματιών. Επιχειρηματιών, όχι κοινού. Έκανα ήδη την Κυριακή επαφές με επιχειρηματίες τους οποίους δεν τους είχα δει τα προηγούμενα χρόνια. Τόσο από αεροπορικές εταιρείες, όσο και νέους, νεοφυείς επιχειρηματίες, μικρές εταιρείες, αλλά πέρα από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία που γνωρίζουμε όλοι, μικρές εταιρείες οι οποίες ψάχνουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ψάχνουν να τους παρουσιάσω μια εικόνα του τι προσφέρει ένα Airbnb, ψάχνουν διαφορετικά κάτι που μας ενδιαφέρει για να διευρύνουμε τον κύκλο μας. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά. Δεύτερον, είχαμε μια μεγάλη επιτυχία ότι είχαμε κλείσει προκαιρού με το νεό του Λονδίνου, πάλι το παράρτημα Λονδίνου, στην ειδική εκδήλωση που γίνεται από εδώ και δύο χρόνια, που είναι τα ειδικά βραβεία τα οποία αποδίδονται σε ελληνικούς τουρισμούς από επιλογή που κάνουν τα τουριστικά γραφεία, οι επιχειρηματίες του τουρισμού ευρύτερα, εν Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιρλανδία, αποδίδονται βραβεία στους προορισμούς. Σε αυτή τη βραδιά, η οποία συγκέντρωσε περίπου 100 προσκεκλημένους, από τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, περιοδικά, δημοσιογράφους από τις μεγάλες, από τα μεγάλα κανάλια τα οποία έχουν και τουριστικές εκπομπές. Ήταν τιμόμενη η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Νομίζω αυτό και μόνον ήταν μια αφορμή ιδιαίτερης προβολής. Σε αυτή τη βραδιά είχα την ευκαιρία εγώ να απευθυνθώ, να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουν ήδη οι τουριστικοί πράκτορες στο Λονδίνο με τα Ιόνια νησιά, να προσκαλέσω και άλλους που μέχρι τώρα δεν έχουν συνεργαστεί με εμάς να έρθουν να μας γνωρίσουν, να δουν την εξέλιξή μας ως περιφέρεια, στις υποδομές και άλλα, αλλά και τις δυνατότητες που έχει το εγχώριό μας τουριστικό προϊόν και οι τουριστικοί μας πράκτορες και παράγοντες και ξενοδόχοι στα Ιόνια νησιά. Είχα την ευκαιρία επίσης να το κάνω κάθε χρόνια αυτό, σε όλες μου τις επαφές, να παρουσιάζω την εξέλιξη και τη νέα περίοδο που έχει ξεκινήσει για τα Ιόνια νησιά. Δηλαδή, τι έγιναν τα τελευταία χρόνια
και τι είναι προγραμματισμένο να συνεχίσει να γίνεται, γιατί πολλά έχουν ήδη προγραμματιστεί και βρίσκονται σε ένα δρόμο προς υλοποίηση, για αυτά που αποτελούν τις παθογένειες των νησιών μας. Το οδικό δίκτυο, η οδική ασφάλεια, πώς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στην κλιματική κρίση, τα αντιπλημμυρικά έργα, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση των ακτών μας, τα ειδικές μελέτες για ειδικές περιπτώσεις αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, η αναβάθμιση των ιστορικών μας μνημείων. Πολλοί μου λένε ότι έχετε ωραία κτίρια, φαίνεται ότι έχετε ένα παρελθόν, αλλά είναι εγκαταλελειμμένα. Λοιπόν, ήταν πολύ σημαντικό να αναφερθώ και σε αυτό. Οι μαρίνες που δημιουργούμε εμείς και το κράτος βέβαια, έχει το μεγάλο κομμάτι, η διαχείριση απορριμμάτων, η μεγάλη πληγή των νησιών μας, όλα αυτά αποτελούν νέα στοιχεία που έρχονται να προσδώσουν στην προσπάθειά μας για να είμαστε αξιόπιστοι και όλο περισσότερο ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί. Εμείς είμαστε εκεί για να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον, να κάνουμε τις επαφές, να περάσουμε τα μηνύματα ως περιφέρεια. Οι επαγγελματίες μας βέβαια έχουν τις δικές τους επαφές και πολλοί με είχαν καλέσει και διάφοροι σε βραδινές συναντήσεις που είχαν με εταιρείες και με πρακτορία με τα οποία συνεργάζονται ιδιαίτερα. Είναι ωραία εμπειρία συμμετοχή και σε αυτά, γιατί είναι ωραίο και εμείς να ακούμε ακριβώς ποιος είναι ο διάλογος, οι απαιτήσεις, το περιεχόμενο μεταξύ επαγγελματιών κατέρωθεν. Λοιπόν, ο χώρος αυτός μακάρι να μπορεί να γίνει μεγαλύτερος, να καθίσουν πιο άνετα και εμείς να καθόμαστε, δηλαδή οι παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι επαγγελματίες. Αλλά δεν είναι εκεί η επιτυχία της έκθεσης. Εάν εμείς θέλουμε, έχουμε μεγαλύτερα όνειρα για την παρουσία της περιφέρειάς μας. Αν οι φορείς οι ίδιοι έχουν αξιώσεις, εξού και τα παράπονα. Αν μέσα σε έναν οργανισμό που θα είναι μια συμμετοχική εταιρεία, θα μπορούμε να βάλουμε ο καθένας τις δυνατότητές του, τις αρμοδιότητές του καταρχάς, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε πακέτα, τις αρμοδιότητές του, τις οικονομικές του δυνατότητες και να βρούμε ένα χώρο, να κάνουμε ένα δικό μας περίπτερο που έχει κόστος. Η κυρία Κράτσα κλήθηκε να σχολιάσει και τις αντιδράσεις φορέων της αυτοδιοίκησης και τουριστικών παραγόντων για τον περιορισμένο χώρο ο οποίος δόθηκε στα Ιόνια νησιά στο πλαίσιο του περιπτέρου του ΕΟΤ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το θέμα το οποίο έχει να κάνει με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, η οποία προκαλέσει αντιδράσεις και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Παξών, του κλεισίματος ενός καταστήματος από τις συστημικές τράπεζες των νησιών των Παξών. Και ο Δημήτρης Μπιάνγκης έχει τοποθετηθεί στο όλο θέμα, αλλά και ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο Δήμαρχος των Παξών. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επικείμενη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος της Πειραιός στους Παξούς, καθώς αποτελεί το μοναδικό τραπεζικό κατάστημα στο νησί. Πέραν από το κέρδος τους, οι διοικήσεις των τραπεζών οφείλουν να αντιλαμβάνονται και την κοινωνική διάσταση σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστηρίζει ο βουλευτής Κερκύρας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνγκης, ο οποίος κατέθεσε αναφορά στους αρμόδιους υπουργούς με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παξίων. Σε συνέχεια των ερωτήσεων, της ερώτησης που είχε κάνει το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας, λες και το γνώριζε, προ δεκαημέρου, που αφορούσε, αν θέλετε, το κλείσιμο πολλών υποκαταστημάτων τραπεζών, συστημικών τραπεζών, αλλά και την αφέμαξη προσωπικού, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και πιο δύσκολες οι συναλλαγές με το κοινό, είχαμε τις τελευταίες μέρες την απόφαση της Πειραιώς να κλείσει και το μοναδικό υποκατάστημα που έχει στους Παξούς. Προφανώς ξεχνάνε αυτοί οι κύριοι ότι η τράπεζα δεν είναι αποκλειστικά και μόνο κερδοσκοπικού σημασίας μια εταιρεία, αλλά θα πρέπει να έχει και τουλάχιστον ένα κοινωνικό περίβλημα, μια κοινωνική έτσι προσφορά, και μπήκαν στη διαδικασία να κλείσουν και το υποκατάστημα των Παξών, ενός νησιού το οποίο θα το αφήσουν σε μόνιμη βάση πλέον αποκλεισμένο. Ξέρετε, είναι διαδικασίες στις οποίες οφείλει να τις δει και να πάρει τις διαστάσεις που πρέπει, να πάρει μάλλον τις πρωτοβουλίες που πρέπει η κυβέρνηση. Τα τραπεζικά, οι οργανισμοί των τραπεζών δεν είναι κερδοφόρες εταιρείες και μόνο.
βλέπουμε ότι τα κέρδη σου είναι τεράστια. Είναι από τις λίγες εταιρείες οι οποίες έχουν πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους τα τελευταία χρόνια. Στα πλαίσια αυτά όμως θα πρέπει να υπάρχει και οριοθέτηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει ο πολιτικός κόσμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι κυβερνώντες, θα πρέπει να οριοθετήσουν και την προσφορά αυτών των εταιριών, αν θέλετε, στην κοινωνία και στους πολίτες. Κάτι το οποίο δεν το κάνει, δεν τους ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Είναι λοιπόν ζητούμενο για άλλη μια φορά η παρέμβαση της κυβέρνησης, ώστε να περάσει το μήνυμα στις διοικήσεις των τραπεζών ότι πέρα από το κέρδος, αυτό καθ' αυτό όπως αυτό αποτιμάται σε χρήμα, υπάρχει και το κέρδος που υπάρχει εφόσον εξυπηρετείται η κοινωνία και λύνονται τα προβλήματα των μικρών κοινωνιών. Κάτι το οποίο προφανέστατα η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει ακουμπήσει και πρέπει με το γρηγορότερο δυνατόν να το βρει, έτσι ώστε να είναι ένα μέτρο πίεσης στις αποφάσεις αυτές που παίρνουν εν μία νυχτή οι τράπεζες και κλείνουν υποκαταστήματα και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μικρές κοινωνίες. Δεν μπορούσα λοιπόν να κάνω διαφορετικά παρά μαζί με την ερώτηση που είχαμε καταθέσει σαν κοινοβουλευτική ομάδα να επισυνάψω και την αναφορά που μας έστειλε και την απόφαση που μας έστειλε το Δημοτικό Συμβούλιο Παξαίων, ώστε να φανεί η διάσταση του προβλήματος και στα πλαίσια του δυνατού να αντιμετωπιστεί, ανακαλώντας αν θέλετε την απόφαση για το κλείσιμο του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Όταν πριν από 2 χρόνια είχε αποφασιστεί ξανά το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Πειραιώς, υπήρχε και το θέμα της μεταστέγασης, που ήταν όντως ένα σοβαρό πρόβλημα να βρεθεί άλλο κτίριο και να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες, οι οποίες στήγησαν και αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και τότε πραγματικά χρειάστηκε να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να παραμείνει το υποκατάστημα. Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει καταρχήν το κτηριακό, γιατί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται τώρα η Πειραιώς, δεν έχει κάποιο θέμα με την παραμονή της τράπεζας. Το κύριο επιχείρημα της τράπεζας είναι ότι κάποιος εκ των υπαλλήλων έχει δηλώσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει μέσω της εθελουσίας κτλ. Αλλά ούτε και αυτό είναι σοβαρή δικαιολογία, γιατί μπορεί να αντικατασταθεί ο άνθρωπος αυτός με κάποιο συναδελφό του. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί ένας άλλος υπάλληλος που θα καλύψει τη θέση. Οπότε τώρα εδώ μπαίνει ένα θέμα κατά πόσον η τράπεζα και γενικά οι 4 συστημικές λεγόμενες τράπεζες που εμπολείς οφείλουν την ύπαρξή τους στις αλλεπάλληλες ανακεφαλαιώσεις που έγιναν με τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών, αναλογίζονται αυτό το γεγονός και είναι διατεθειμένες να επιδείξουν την επιβαλλόμενη κοινωνική ευαισθησία, τη λεγόμενη εταιρική ευθύνη. Διότι μπορεί κάποιος εύκολα να πει ότι εντάξει, επιχειρήσεις είναι, αν δεν έχουν ένα σημαντικό κέρδος να φύγουν. Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές, γιατί δεν είναι στους παξούς. Τι σημαίνει στην πράξη το να κλείσει η μοναδική τράπεζα, το μοναδικό κατάστημα στο νησί? Κοιτάξτε, στην πράξη σημαίνει ότι αρκετοί δημότες των παξών θα δυσκολευτούν στη διεκπαιρέωση κάποιων συναλλαγών καθημερινότητας, όπως είναι οι εξοφλήσεις λογαριασμών, κάποιες μεταβιβάσεις ποσών εκεί που έχουν τέλος πάντων υποχρέωση. Γιατί ουσιαστικά λένε οι τράπεζες ότι τώρα όλα αυτά γίνονται μέσω διαδικτύου ιντερνετικά, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να καλύπτει όλες τις ηλικίες και το φάσμα όλων των πολιτών. Κοιτάξτε, κάποια πράγματα η ηλεκτρονική τραπεζική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εμείς όλοι προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις εξελίξεις, όμως υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν και υπάρχει και μία, ας το πούμε, υπάρχει ένα θέμα υπόλοιψης του κράτους. Επιτρέπεται σε ένα νησιωτικό δήμο με όλες τις ανισότητες που υπάρχουν και οι οποίες είναι και ενδοπεριφερειακές. Δεν μιλάμε ότι είμαστε σε δυσμενή σχέση με την στερεά Ελλάδα. Μιλάμε ότι έχουμε δυσμενή σχέση σε σχέση με το υπόλοιπο Ιόνι. Επιτρέπεται λοιπόν να μην υπάρχει ένα κατάστημα τράπεζας από τις λεγόμενες συστημικές, το ξαναλέω. Ναι. Σε αυτές τις τράπεζες είναι
μεγάλο μέτοχος, αν όχι βασικός μέτοχος, το ελληνικό δημόσιο. Αν λοιπόν οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν υπερκεράσει την πολιτική εξουσία και μπορούν να διαφορούν για την βούληση της πολιτείας, τότε αλίμονό μας. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε κάνει τις ενέργειες που έπρεπε, έχει εκδοθεί ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας. Έχουμε επικοινωνία με τους βουλευτές του νομού, με παράγοντες τέλος πάντων από την, σε κυβερνητικό επίπεδο. Ναι. Νομίζω ότι η βούληση είναι να παραμείνει η βούληση των στελεχών της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, είναι να παραμείνει το υποκατάστημα σε λειτουργία. Δεν ξέρω, σας είπα και πάλι, εάν έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοια που οι διοικήσεις των τραπεζών υπερβαίνουν τη βούληση της πολιτικής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε μια ερώτηση που κατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερκυραίων. Ποιος θα πρόταση να πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανανέωση των συμβασιούχων οι οποίοι εργάζονται στο κέντρο κοινότητα? Ο κ. Μπορμπότης έχει καταθέσει την πρόταση αυτού, με λίγα λόγια, η Λασί στο Δήμο της Κεντρικής Κερκίδας. Η Λαϊκή Συσπήρωση, με ερώτηση που κατέθεσε προς τη Δημοτική Αρχή, αναδεικνύει ένα ζήτημα το οποίο μας ανασυχεί και αφορά τους εργαζόμενους στο κέντρο κοινότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, γιατί από όσο έχουμε ενημερωθεί, οι συμβάσεις τους έχουν λήξει από 30 Σεπτεμβρίου, όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μέχρι το 2020, που χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα αυτό σε όλη τη χώρα. Και παρά το ότι υπάρχει πρόσκληση από τις αρχές του Αυγούστου από την Περιφέρεια Νέων Ίσων προς όλους τους Δήμους της Περιφέρειας και εννοείται και προς τον Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, αυτή τη στιγμή ακόμη οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Κοινότητας δεν έχουν υπογράψει τις νέες συμβάσεις. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτές οι καταστάσεις με τις συνεχιζόμενες συμβάσεις και επί της ουσίας με την ανασφάλεια των εργαζόμενων είναι μια πολιτική που εφαρμόζει και αυτή η κυβέρνηση μαζί με τις προηγούμενες αλλά και οι δημοτικές αρχές, όπου εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε πολύ ευαίσθητους τομείς όπως είναι τα κέντρα κοινότητας, δυστυχώς μένουν ως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μονιμοποιηθούν με ευθύνη, όπως ξαναείπαμε, της κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής. Άρα η ερώτηση που κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση απευθυνόμενη προς τις αρχές του Δήμου είναι τι μέτρα θα πάρουν ώστε να υπογραφούν οι συμβάσεις άμεσα, εννοείται με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του 2023 και να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η μισθοδοσία των εργαζόμενων αυτών. Και βέβαια, μία ερώτηση και προς την ΙΝ αλλά και προς την νέα Δημοτική Αρχή για το ποια μέτρα θα πάρουν ώστε πραγματικά να διεκδικήσουν αυτοί οι εργαζόμενοι που καλύπτουν αυτές τις ευαίσθητες και πάγιες ανάγκες τελικά να μονιμοποιηθούν. Να μονιμοποιηθούν, αλλά και το θέμα είναι να έχουν προσληφθεί με αντικειμενικές διαδικασίες και κυρίως με κριτήρια ΑΣΕΠ. Διότι αυτό είναι το θεμέλιο μιας πραγματικότητας σε μια κοινωνία η οποία θέλει η αξιοκρατία να αποτελεί πλοηγό για το μέλλον, για όλους. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν βασικά δεδομένα. Όπως τα είδαμε και τα καταγράψαμε. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού, διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Άστατος θα παραμείνει αύριο Σάββατο ο καιρός στην Κέρκυρα, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας, καθώς και ισχυρούς ανέμους. Όμως από το μεσημέρι η εικόνα θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτική, κλιμακούμενης έντασης από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ απαργά το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, μειωμένης έντασης 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο προς τις μέγιστες τιμές της, κειμενόμενη από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Τα επίπεδα υγρασίας θα παραμείνουν αυξημένα σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, κειμενόμενα από 63% έως 95%.